ψωρίαση θεωρείται μια σχετικά συχνή φλεγμονώδης δερματοπάθεια, η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ερυθματολεπιδών πλακών στον κορμό, κυρίως, αλλά και σε άλλα μέρη του σώματος, και η οποία χαρακτηριστικά εμφανίζει μια συγκεκριμένη χρονιότητα. Μιλώντας για την αιτιοπαθογένεια της νόσου, αρκετοί παράγοντες μπορεί να εμπλέκονται. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Η ψωρίαση δεν θεωρείται ένα κληρονομικό καθαρά νόσημα, αλλά μια οικογενής επιβάλληση σίγουρα παρατηρείται σε οικογένειες με πολλά μέλη ψωριαστικά. Έχει γίνει πολύ έρευνα πάνω στο θέμα και έχει τα τελευταία χρόνια βρεθεί και συγκεκριμένο γονίδιο ή γονίδια, τα οποία εμπλέκονται στο μηχανισμό της παθογένειας. Αυτό όμως είναι σίγουρο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκαθαριστεί ακόμα περισσότερο και ίσως το εκμεταλλευτούμε και θεραπευτικά. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάζουν είναι η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων. Υπάρχουν ομάδες φαρμάκων που μπορούν να εμφανίσουν ένα εξάνθημα μετά τη λήψη τους που θυμίζει πολύ ψωρίαση. Κλασικό παράδειγμα σε αυτό είναι το λίθιο. Ένα φάρμακο της ψυχιατρικής πολύ γνωστό. Είναι η β' αναστολής, κλασικά και αυτά φάρμακα που εμπλέκονται στην εμφάνιση ψωριασικού εξανθήματος. Είναι η αναστολής διόδου ιόντων ασβεστίου. Από την άλλη πλευρά, ενδοκρινικοί παράγοντες και νοσήματα όπως ο ζαχαρόβης διαβήτης ή το μεταβολικό σύνδρομο σήμερα πιστεύετε ότι εμπλέκονται στην κλινική εικόνα της ψωρίασης. Και πηγαίνοντας περισσότερο στους κλιματολογικούς παράγοντες, η ψωρίαση εμφανίζει μια εποχιακή έξαρση, κυρίως τους χειμωνιάτικους μήνες ή τους υγρούς μήνες του χρόνου, με τάση βελτίωσης στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών τους καλοκαιρινούς μήνες και πιστεύετε έτσι ότι η ηλιακή ακτινοβολία έχει μια στους περισσότερους ασθενείς θεραπευτική επίδραση. Θετική. Τέλος, ο παράγον τραυματισμός, είτε σωματικός, δηλαδή όπου σε σημείο που κάποιο άτομο εμφανίσει ένα έγκαυμα, η κοπή, η χτυπήση, μπορεί εκεί να εμφανιστεί ψωριαστικό εξάνθημα. Όπως επίσης και ο ψυχοσωματικός παράγοντας, μετά από ένα στρες, έντονο ψυχικό ή μετά από αγχώδεις καταστάσεις, η ψωρίαση πάντα επιδεινώνεται. Ένας πολύ σημαντικός επίσης παράγοντας που εμπλέκεται στην αιτιολογία είναι ο λοιμώδης. Πολλές μελέτες σήμερα έχουν αποδείξει τη σημαντικότητα του β' αιμολυτικού στρεπτοκόκκου και την εμπλοκή του, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο σημείο, στον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου.